Για να προχωρήσουμε το τελευταίο μέρος, θέλω λίγο τον Διονύση τον Μητρόπουλο, τον Ανδρέα τον Σκολαρίκο, για να δείξετε πόσο να έρθουν λίγο, να ανέβουν πάνω, να δούμε λίγο τα χρώματα που φορούν. Υπάρχουν δύο ομάδες, όπως βλέπετε φορούν διαφορετική κορδέλα, άρα η κόκκινη ομάδα ακολουθεί τον Διονύση τον Μητρόπουλο και η μπλε ομάδα μένει εδώ πέρα με τον Ανδρέα τον Σκολαρίκο. Πριν φύγετε, ουσιαστικά τι είναι, μισό λεπτό να σας πω γι' αυτό όσοι δεν το διαβάσατε. Καταρχήν θα ήθελα και τον τρίτο, τον πρωταγωνιστό, να σας τον παρουσιάσω. Γιατί Χάρη δεν είχε έρθει όταν σε παρουσίασα. Ο Χάρης ο Ταγαράς είναι ο δικαστής μας, σας έχω παρουσιάσει. Ο κριτής μάλλον, όπως μου λέει, δεν είναι δικαστήριο, είναι μια κρίση, είναι απλώς ένας τρόπος μάθησης κι αυτός. Άρα, υπάρχει ένα περιστατικό το οποίο θα σας πούνε. Θα πείτε πώς θα το χειριζόσαστε εσείς. Θα δείτε ένα συνάδελφος πώς το έχει χειριστεί. Καρκίνος του προστάτη σήμερα, αύριο στήση, μεθαύριο διαταραχές ούρησης. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένας ασθενής ή ένας συγγενής ασθενούς σε μια κρίση οργής, θυμού. Και από εκεί πέρα παίρνουν πολλά ερωτήματα. Έπραξε σωστά ο συνάδελφος ή δεν έπραξε σωστά. Δεν είναι ξεκάθαρη η απάντηση. Όπως το περισσότερο στην ιατρική. Η μία ομάδα, η οποία ποιος είναι ο υπέρ? Εγώ. Ο Ανδρέας Σκολαρίκος θα υποστηρίξει και η ομάδα του πρέπει να βρουν τρόπους αύριο το πρωί να υποστηρίξουν ότι σωστά έπραξε. Όχι, όχι. Αυτό το ρόλο θα τον έχει η δικιά μου ομάδα. Το να υποστηρίξει τον συνάδελφο, τον αρχικό. Το έχει ο Διονύσης Μητρόπουλος. Ναι, συγγνώμη, εγώ το κατάλαβα τελείως ανάποδα, για να είμαι ειλικρινής. Όχι. Μέχρι τώρα. Να υποστηρίξει την ιατρική πράξη όσο την πέταξε την Πεπονόφλου. Ο Διονύσης Μητρόπουλος, το ξέρετε. Και μετά θα προσπαθήσει να καταγγείλει την πράξη αυτή η ομάδα του Ανδρέα Σκολαρίκου. Σωστά. Λοιπόν, χωριζόμαστε, έχει καφέ. Τουλάχιστον έτσι ήταν γραμμένο, νομίζω. Πάρτε. Ναι, είναι ανάποδα, δεν πειράζει. Τα βρήκαν ανάποδα. Είναι λοιπόν, πάρτε το καφέ σας και μέσα η άρα κόκκινη θα ομάδα. Τα ίδια μένει η μπλε ομάδα εδώ πέρα. Στο τέλος του διαδρόμου.